Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Χίου Ψαρών και Ινουσών, κύριος Μάρκος, απέστειλε εγκύκλιο προς τον Ιερό Κλήρο της Ιεράς Μητροπόλεως μας, σύμφωνα με την οποία την Παρασκευή 24 Ιουλίου 2020, ημέρα σταυρώσεως και θρήνου για ολόκληρη την Ορθοδοξία και τον Ελληνισμό, από την μετατροπή του σημερινού μουσιακού καθεστώτος του Ιερού Ναού της Αγίας Σοφίας Κωνσταντινούπολεως σε μουσουλμανικό τέμενος, τζαμί, η Ιερά Μητρόπολης λοιπόν αποφάσισε όπως την 12η μεσημβρινή ακριβώς πενθύμως σημάνουν οι κόδωνες όλων των Ιερών Ναών και Ιερών Μονών επί 3 λεπτά. Καθ' όλη την ημέρα εσημαίε των Ιερών Ναών και των Ιερών Μονών να είναι αναρτημένες με σύστιες, εις το κέντρο των Ιερών Ενωριακών Ναών και των Καθολικών των Ιερών Μονών να τοποθετηθεί η Ιερά Εικόν της Παναγίας Τρινοδούσης και το βράδυ της Παρασκευής 24 Ιουλίου και ώρα 7 στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Χίου θα τελεστεί η ακολουθία του ακαθίστου ύμνου προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χίου Ψαρών και Ινουσών κυρίου Μάρκου και παρακαλούμε όλους τους πιστούς της Ιεράς Μητροπόλεως μας να προσέλθουν σε συμπροσευχή.